Είμαστε εδώ, στο λετρεμένο του Μοναστηράκι με την κούκλα πανέμορφη, πώς σε λένε. Τότα. Τότα! Τι ονόματα έχω πετύχει σήμερα. Φιώνα. Φιώνα! Τα δική μου αγάπη και τα σχετικά, ναι. Φιώνα με λένε! Να μη σε λέω γαλλιευτικά λίλα! Το έχεις περάσει αυτό! Ναι, εννοείται. Κάθε φορά που συστήνομαι. Τότα μου. Είσαι υπέρ ή κατά στις σχέσεις εξ αποστάς. Κατά, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος τι κάνει. Όπως και εσύ, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς και να μείνεις, ενώ υπάρχουν τόσοι πειρασμοί. Κατά. Υπάρχει απόσταση, ειδικά άμα είναι και η αλληλεγγύη της ώρα. Δεν έχεις χρόνο για τον άλλο. Υπέρ. Γιατί πιστεύω ότι στη σχέση εξ αποστάσεως δοκιμάζει τη σχέση. Καταλαβαίνεις αν ο άλλος όντως έχει αισθήματα για σένα και αν μπορεί να περάσει δοκιμασίες για σένα. Πάμε στην κινούμενη εξέδρα. Θα το δώσω στην κοπέλα, όπου κατά τη διάρκεια του πάρτι θα αισθανθώ την περισσότερη χημεία μαζί. Βάζει τα κομμάτια του παζλ. Ήρθες εδώ για να διεκδικήσεις τον μπάτσελ. Μια πανηλήθεια όλο εδώ μέσα. Η ομάδα της ΡΑΗ συγκέντρωσε 37,15 κιλά. Στον γιόνι μου. Μα τι είναι η σχέση για να περνάει δοκιμασίες. Δηλαδή, έλεος, είμαστε σε αυτή τη ζωή για να περνάμε όμορφα και να βρίσκουμε ευνοϊκές καταστάσεις. Για να βάζουμε εμπόδιο στον εαυτό μας. Είμαστε. Όχι, αλλά εκεί καταλαβαίνεις αν ο άλλος όντως είναι δίπλα σου. Όχι για το ερωτικό, αλλά και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι άμα θες κάτι πραγματικά και θες να το έχεις κοντά σου, μην την κάνεις τη σχέση εξ αποστάσεως. Αν θες να περνάς την ώρα σου και λες, ας κάνω και κάτι. Να, χωρέ, παιδί μου, να πηγαίνω, έρχομαι να κάνω κανένα ταξιδάκι. Το θεωρώ χαζό. Απλώς, λιτός και πέριτο. Υπέρ ή κατά. Υπέρ. Το θεωρείς χαζό, λες υπέρ. Όχι, κατά. Αντέχω άλλα τα κεφαλικά μας κύτταρα. Τι να έχουμε σχέση από απόσταση. Εδώ λέει ούτε από κοντά δεν θέλουμε να κάνουμε σχέση. Θα κάνουμε από απόσταση. Τα, γιατί είναι εξ αποστάσεως. Όπως κατά. Δεν είναι επιχείρημα το είμαστε εξ αποστάσεως. Λίγο μια απόσταση από τον κάμεραμάν μου. Εξ αποστάσεως εννοείς Αθήνα Καλαμάτα ή Αθήνα Βρότσλαβ. Πού είναι το Βρότσλαβ, πού το βρήκε. Πολωνία. Πες Αθήνα Καλαμάτα για αρχή. Ας μην το, για μένα είναι απόσταση και Αθήνα έξω Αθήνα. Κοίτα, κάπου βρίσκεσαι, θα βρεθείτε στην Πάτρα, κάθε γη. Τώρα για Αθήνα, Πολωνία. Δύσκολα πράγματα. Τι είσαι τώρα έξω από. Και ναι και όχι. Άμα μπορείς να βρεθείς με τον άλλο, μπορείς να κρατήσεις μια σχέση. Άμα μπορείς να βρεθείς έστω μια φορά την εβδομάδα. Κατά. Πιστεύω ότι δεν λειτουργούν και από προσωπική πείρα. Νομίζω ότι πλέον στην εποχή μας είναι πιο δύσκολο. Τίποτα από τα δύο είναι ανάλογα τον άνθρωπο, τι επικοινωνία έχει, τα κεφαλική επικοινωνία. Παίζουν πάρα πολύ παράγοντες. Κύριε Μιχάλη, τι κάνετε, μας λείψατε. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Από το φλερ του 2019 όμως, όχι του 20. Του 19. Ναι. Όσες φορές θα πλησιάσετε κάποιον, τόσες πιο πολλές φορές θα είναι κοντύτερα το να γνωρίσετε το άτομο της ζωής σας. Ναι. Πώς το βλέπετε το φλερ το 20. Με το φλερ μας έκατσε καλά. Και εσύ. Σχέση. Ήμουνα γουρλού. Ναι, ναι. Σε αυτό εδώ το κανάλι έχουν παντρευτεί άνθρωποι. Σοβαρά. Όπανε και μετά παντρεύτηκα. Έχουν κάνει πρόταση εδώ. Και πρόταση έχουμε. Σχέση εξ αποστάσεως στο σημερινό θέμα. Υπέρ ή κατά. Υπέρ. Εάν αξίζει μια σχέση, δεν έχει σημασία που βρίσκεσαι. Είναι λίγες οι σχέσεις στη ζωή μας που μπορεί να αξίζουν. Εάν όντως κάτσει καλά, καταλαβαίνεις ότι αξίζει και κάτι παραπάνω. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η απόσταση που μπορεί να πείτε μέχρι εκεί φτάνω. Εγώ, όταν γνώρισα αυτή την κοπέλα που έχω σχέση τώρα, στο πρώτο δεύτερο ραντεβού είχαμε πει και οι δύο ότι εγώ σχέση εξ αποστάσεως δεν κάνω. Ούτε Αθήνα Θεσσαλονίκη, ούτε τίποτα. Τώρα εγώ μένω Αμερική, η κοπέλα μένει ναύπακτο. Είναι 7 ώρες διαφορά με το τηλέφωνο, FaceTime, WhatsApp, Viber, τα πάντα. Πάλι καλά, υπάρχουν τόσες εφαρμογές κάποια και. Και πανδημία, να ξέρετε. Και φοράμε μάσκες και δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Και παρόλα αυτά, θα σας έλεγα ότι είμαι υπέρ, γιατί αξίζει σχέση. Τα θετικά του να έχει σχέση από απόσταση. Η απόσταση. Κατά! Είμαι πολύ αναλυτικά, έτσι. Άμα πούμε Αθήνα Καλαμάτα, δεν υπάρχει. Άμα πούμε Αθήνα με άλλες χώρες, ας πούμε, ή γενικά Ελλάδα με άλλες χώρες, είναι πολύ πολιτιστική διαφορά. Τζάμπα διακοπές! Σίγουρα τζάμπα διακοπές. Ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του χρόνο. Ενώ άμα είσαι σε μια σχέση εδώ πέρα Αθήνα-Αθήνα και δύο, πολλές φορές μπορείς να καταλήξεις σε μια σχέση να είσαι όλη την ώρα μαζί, να μην έχει κανένας χρόνο για να κάνει κάτι άλλο. Μάτι απ' τα δύο πονάει πιο πολύ. Η μοναξιά πονάει η επαφή. Αλλά αρνητικά η απόσταση δεν βρίσκεσαι τόσο συχνά με τον άλλο. Αυτό που είναι θετικό είναι και αρνητικό ταυτόχρονα. Γιατί ξέρουμε τι θέλουμε το 2020. Θέλουμε. Δεν τον θέλεις να τον έχεις όλη την ώρα εδώ. Αλλά τον θέλεις και όποτε τον θες εσύ να είναι όλη την ώρα εδώ. Και ναι και όχι. Δεν τον βλέπεις και συχνά να βαρεθείς. Κάνεις τα ταξιδάκια σου να πας να τον βρεις. Σου έχει τύχει. Δεν έχεις τη μάνα του και τον πατέρα του κοντά να σου τα πρίζουνε. Βάλε το κι αυτό. Καλά, μπορεί και στην ίδια πόλη να είστε και να είναι ανεξάρτητος ο άνθρωπος. Ένα πιθανό θετικό. Ότι μπορείς να ξενοαυτόνεις, ας πούμε. Άρα
δεν είναι και πολύ σχέση, ρε. Ναι, δεν είναι σχέση, αλλά εσύ περνάς καλά. Και εκείνη αντίστοιχα, ίσως. Είναι αντίστοιχα, δεν το μαθαίνεις, οπότε αν δεν το μάθεις δεν έγινε. Άλλο θετικό, ότι όταν κάνεις όντως είναι καλύτερο από το κάθε μέρα. Επειδή σας λείπει και λιγάκι. Και είναι λίγο σαν σπάνιο, συλλεκτικό. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω θετικά. Με το ότι θα γυρίσεις μετά από καιρό και θα ξανανιώσεις όλο αυτό τον έρωτα, όλη αυτή την αγάπη. Τον έρωτα κυρίως, γιατί ο έρωτας φεύγει. Σαν να το μυθοποιείς επειδή δεν τον έχεις τον άλλο καθημερινά. Εσύ. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα, ότι σε εξητάρει η απόσταση και όταν βρίσκεστε μετά υπάρχει περισσότερο πάθος. Ανυπομονησία στο να τον δεις. Είσαι λίγο πιο ήρεμος. Όταν είναι εδώ δεν είσαι ήρεμος. Όχι τόσο. Έχεις μια πιο πολύ ελευθερία. Να βγαίνεις πιο πολύ με τους φίλους σου. Το σεξάκι. Είναι καλύτερο έτσι επειδή... Ναι, γιατί δεν βαριέσαι, δεν τον βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, σου λείπει και λίγο. Ναι, αλλά αυτό δεν σας κάνει να έχετε και μια απόσταση μεταξύ σας τύπου. Να μην ανακαλύπτεται ο ένας στη σημεία του άλλου πιο. Ρε, παιδί μου, είσαι εσύ πολύ φτιαγμένη μια μέρα και θέλεις να πας να δώσεις πόνο. Δεν είναι ο άλλος εκείνη τη μέρα το εκεί. Μαζεύεις και το κρατάς, το μαζεύει. Πας και. Δεν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, να μαζεύεις, να μαζεύεις, να μαζεύεις και μετά να. Δεν μου τύχε η σχέση εξ αποστάσεως και τώρα εγώ λέω πιθανολογήσεις. Αλλά θεωρώ ότι άμα τον έχεις και τον άλλο με στα πόδια κάθε μέρα. Τον βλέπεις μία με το σόβρακο, μία. Γιατί ρε παιδιά, cute είναι και αυτά δηλαδή όλοι. Εντάξει, απλώς σου λέω ότι είναι. Να το βλέπεις και γυμνό κάθε μέρα, να έχετε... Εντάξει, ναι, η βαρεμάρα είναι ένα βασικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το θετικό βασικά, γλιτώνεις τη βαρεμάρα. Ίσως ας πούμε ότι μιλάς παραπάνω και έτσι γνωρίζεις το άλλο άτομο περισσότερο. Τα αρνητικά. Είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Απόσταση, δεν μπορείς να βγεις με το άτομο σου. Τι να σας πω, δηλαδή τα περισσότερα είναι αρνητικά. Χάνεις την καθημερινότητα του άλλου, ξεχνάς δηλαδή τα βασικά πράγματα που είναι τα πιο απαραίτητα σε μια σχέση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και όλα αυτά, είναι και το θα πάτε μια βόλτα το βράδυ, το ότι θα συζητήσετε τα πλέον πράγματα και όλα αυτά φεύγουν. Οπότε. Θα ξυπνήσετε μαζί, ναι. Το ότι θα βρωμάει η ανάσα του, το ότι θα θέλει να πάει η τουαλέτα, να ακούσει το πριτς πριτς, να ακούσει και αυτό το πριτς πριτς σου και να μείνει. Δηλαδή, όταν είστε σε απόσταση, βλέπετε την ιδανική εκδοχή του άλλου 2-3 μέρες. Χάνει τη ουσία. Χάνει τη ουσία αυτό. Το ότι μπορεί αντίστοιχα όπως είναι θετικό, το αρνητικό ότι μπορεί να κάνει με όποιον θέλει κάτι. Ότι αν δεν βρίσκει, κάνει σεξ σπάνια, λες και δεν είσαι σε σχέση. Η επικοινωνία που πρέπει να είστε συνέχεια τηλέφωνο. Επικοινωνία, εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω στο τηλέφωνο. Οπότε. Ούτε εμένα, θα συμφωνήσω. Τηλέφωνα και τέτοια. Και είχα πει ότι δεν μου αρέσει να μιλάω στο τηλέφωνο. Και με αυτό ξενέρωση, ας πούμε. Καλύτερα ούτε σχέση από εδώ. Καλύτερα να είναι ελεύθερο, κάνει ό,τι γουστάρει και παίζει μπάλα γενικά. Μπάλα, αλλά και αυτό δεν έρχεται. Πόσο χρονών είσαι. 22. Είσαι μικρό ακόμα. Φτάσει στα 50, σου πω εγώ, δεν θέλει κάποιον να σου το χεράκι. Όχι. Και τότε μπάλα. Βασικά μέχρι να μην μπορώ άλλο. Μετά αν δω ότι δεν περνάει η μπογιά μου, μπορεί να βρω μία για σίγουρα. Αυτά θα τα βάλω στο βίντεο. Βάλτε στο βίντεο, θέλω να το δω. Ότι άμα το θες πραγματικά δεν θα τον έχεις τον άλλον κοντά σου. Ότι δεν ξέρεις τι κάνει. Ότι όπως είπες και εσύ, τρόλεϊ. Κρατάκι δεν τον γλιτώνει. Άξι, τι να κάνω. Δεν τον έχεις κοντά σου σε δύσκολη στιγμή. Σου έμεινε από λάστιχο. Ποιο θα έρθει να σε βοηθήσει. Ποιο θα έρθει. Αντί να πάρει την τροχέα, το κομμενάκι θα πάρει. Με την τροχέα δεν είναι για το λάστιχο. Πάνω να με μαζέψει. Ένα μήνυμα σε αυτού που σκέφτονται να κάνουν σχέση από απόσταση. Έχουν κάνει ήδη και είναι σε μια φάση τώρα να την κρατήσω, να μην την κρατήσω. Και είναι ερωτευμένοι κιόλας, ρε φίλε, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δεν υπάρχει έρωτας, παιδιά. Ό,τι μπορείτε, κάνετε. Παίξτε μπάλα. Εντάξει, όχι, κάντε σχέσεις. Σεξ κυρίως κάτι. Να περνάμε καλά. Εγώ αυτό θέλω να περάσω σήμερα. Και γι' αυτό έχω έρθει και σήμερα στο μοναστηράκι. Να περάσεις καλά, αγόρι μου. Σας στέλνουμε από αυτό το κανάλι με προφυλάξεις πάντα. Να το συνεχίσεις και όσο πάει. Πώς νιώθει. Και νομίζω καλύτερα είναι να μην ξεκινήσει κατευθείαν σχέση. Άμα αισθάνθει οικεία και στηθεί μια εμπιστοσύνη, νομίζω θα είναι καλύτερα στο μέλλον η σχέση. 2020 είναι. Το προσπαθούμε. Γενικά δεν είμαστε και σε καιρό που να τα αφήνουμε αυτά. Κάθε μήνας είναι και χειρότερα. Προσπαθήστε το. Κάντε το βήμα τώρα, γιατί μετά τον επόμενο μήνα δεν ξέρεις άμα θα υπάρχει υγιή. Εγώ θα λέγαμε να το επιχειρήσουν. Στη χειρότερη, ξέρω έξοδα και πολλά αεροπορικά εισιτήρια. Στη καλύτερη, διακοπές. Δοκιμάστε το, αλλά με ανοιχτό κεφάλι, δηλαδή με ανοιχτά μυαλά. Ανοίξτε το κεφάλι. Ναι, γενικά. Δηλαδή, άμα κάτσε, ναι, άμα δεν κάτσε, δεν πειράζει. Υπάρχουν κι άλλα. Πότε να τους χτυπήσει το καμπανάκι ότι πρέπει να το λήξουν και δεν θα προχωρήσει αυτή η σχέση. Όταν θα έχουν αμφιβολίες. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν προβλέπονται, έρχονται στην πορεία και ανάλογα το πώς θα τα διαχειριστείτε εσείς είναι. Βασικά, εγώ αραβωνιάστηκα με μία σχέση εξ αποστάσεως, οπότε σας φέρνω παράδειγμα. Και δεν έχω τσακωθεί με την κοπέλα μου, 1,5 χρόνο που είμαστε, ούτε μία φορά. Οπότε μπορεί να γίνει, δοκιμάστε το. Και αν δεν σας αρέσει, υπάρχουν τόσα άτομα που μπορείτε να βρείτε στις καθημερινές σου ζωή. Σημασία έχει η συντροφικότητα εν τέλει όμως, έτσι. Ναι, είναι αυτό που έχεις με τον άνθρωπο. Δηλαδή η σχέση και τι σας ενώνει. Αν σας ενώνει κάτι, οι αξίες, ο χαρακτήρα, όλα αυτά, εμένα προσωπικά, π.χ. η κοπέλα μου, εδώ θα είναι 3 ώρα το μεσημέρι, θα είναι 8 ώρα το πρωί εμένα. Άμα της μιλήσω, θα μου πάει η μέρα καλύτερα.
Τι καλό, τι γλυκό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε Ανίτα Σπιθάκη στο κανάλι και κάνουμε τα πάντα. Ό,τι μπορείς, like, subscribe, ό,τι έχεις. Τον γνωρίζεις, μπορεί να είναι καταπληκτικά και σου λέει αγάπη μου, πρέπει να πάω. Είστε μαζί 2 χρόνια και σου λέει θα πάω για μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Τα λέμε τότε, πολύ απλά. Τα λέμε όταν γυρίζει αυτό μεταπτυχιακό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που φοβάσαι? Δεν είναι φόβος. Είναι ότι θα πας, θα δεις άλλο κόσμο. Θα με ξεχάσεις, θα με κερατώσεις, θα με. Πολλά είδους πράγματα. Καλύτερα να χωρίσει για να έχετε και επαφές που και που. Το ξέρεις το τραγούδι όμως το «Δε χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο». Τραγούδια είναι. Ή και οι δυο μας, ή κανείς, όχι. Ή, όπως λέει το τραγούδι, μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελά. Με στην καρδιά μου μόνο θλίψη, κάθε στιγμή μας θα μου λείψει. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Όχι.